Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 30 Αυγούστου του 2024. Το φάγαμε τον Αύγουστο. Είχαμε χαρμόσυνες ειδήσει και νέα, βροχή σε αρκετέ περιοχέ τη Ελλάδα. Ε, Χθε βράδυ ήμουνα στη Φλόρινα. Ήταν μια πολύ συγκινητική εκδήλωση που κάναμε για τα 50 χρόνια της Κύπρου. Εκεί οι τρει ρεπόρτερ. Δημαράς, Χαρδαβέλας και Λιάννης παρουσίασαν ε, κομμάτια από έρευνες που είχαν κάνει τότε για το Κυπριακό αμέσως μετά την εισβολή για τους ε, αγνοουμένους. Ήταν πολύ συγκινητικά, έκανα και εγώ μια ομιλία. Ε, σήμερα βρίσκομαι στον Πόρο. Χθε δεν κάναμε εκπομπή λόγω έκτακτης ε, κατάστασης και σήμερα θα είναι μια μικρή εκπομπή. Ε, βρίσκομαι στον Πόρο λοιπόν. Διάβασα ένα βιβλίο που έχει εκδώσει εδώ ο Δήμος. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή, διάβασα και ό,τι άλλο βρήκα για το θέμα της απόψινής εκδήλωσης. Ο Δήμος Πόρου κάθε χρόνο την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου διοργανώνει τριήμερες εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Συνοριακά». Τι δουλειά έχει ο Πόρος με τα σύνορα. Κι όμως έχει. Εδώ ε, έγινε η διάσκεψη των πρέσβειων των μεγάλων δυνάμεων ε, και σε αυτήν τη διάσκεψη ενώ είχαν οδηγίες από τη μόνιμη διάσκεψη του Λονδίνου οι τρεις μεγάλες δυνάμεις ε, οι πρέσβεις των τριών μεγάλων δυνάμεων είχαν οδηγίες από τη μόνιμη διάσκεψη του Λονδίνου η οποία αφορούσε το ελληνικό ζήτημα στην ουσία ε, να περιοριστούν τα σύνορα της Ελλάδας ίσως μόνο στην Πελοπόννησο και ίσως κάποια άλλα νησιά γύρω από την Πελοπόννησο αυτή ήταν η γραμμή αυτός ο μεγάλος διπλωμάτης, ο μεγάλος Έλληνας ο μεγάλος πατριώτης ο Ιωάννης Χαβοδίστρεφ κατόρθωσε και έπεισε ε, τους, ε, τις μεγάλες δυνάμεις τότε που είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα και βλέψει στην Ελλάδα τους έπεισε να, τα σύνορα να φτάσουν μέχρι Τη γραμμή Άρτα Βόλο, δηλαδή Αμβραγικό Παγαστικό, η νότια και νότια, να πάρουμε και κάποια νησιά φυσικά και την Εύβοια. Ε, Και αυτά τα σύνορα που είχε πείσει ο Καποδίστρα στου τρει να αποδεχθούν αυτή τη γραμμή από το Σε, Σεπτέμβριο του 1828 τελικώς έγιναν αποδεκτά στην τελική συμφωνία ρύθμισης των συνόρων του ελληνικού κράτους, η οποία έγινε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, το Σεπτέμβριο νομίζω το 1832. Εν πάση ε, 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 διάβασα και πραγματικά δεν αντέχει να διαβάσει κανείς ε, την, τη στάση στην ουσία των ιδραίων τότε, ε, εναντίον του Καποδίστρια, μια στάση που οδήγησε στην πυρπόληση του ελληνικού ε, πολεμικού ναυτικού τότε. Δεν αντέχει να το διαβάσει κανείς, αλλά είναι διδακτικό, τουλάχιστον για να, τα αποφεύγουμε, τέτοιε να αποφεύγουμε τέτοιες ενέργειες. Ε, πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκτενή αναφορά για διδακτικούς κυρίως λόγους, διότι η αλήθεια σώζει. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα που με απασχόλησε. Με απασχόλησαν κυρίω τα σχόλια των, ε, των φίλων του καναλιού. Ξέρετε, ε, όποτε έχω χρόνο, γιατί να, όταν είμαι στου δρόμου, ξέρετε, δεν μπορώ. Ε, προσπαθώ να διαβάζω τα σχόλια. Και τα σχόλια είναι διδακτικά. Για μένα είναι εξαιρετικά διδακτικά, αφού δεν μπορώ να έχω να μιλάω με τον κόσμο διαζώσει. Τουλάχιστον τα σχόλια με φέρνουν σε επαφή. Και θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα που λέγεται προληπτικό πλήγμα. Ακούστε νομίζω ότι δεν μπορώ να το πω πιο εκλαϊκευμένα. Η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Αυτό το ξέρουν όλοι. Εχθροί και φίλοι. Και το ξέρουν και οι κυβερνώντες στην Ελλάδα. Έχει λοιπόν επιθετικές βλέψεις. Και αυτές οι επιθετικές βλέψεις θα έλεγα ότι ενθαρρύνονται από την πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα. Πολιτική που ακολουθεί στο Κυπριακό. Ξέρετε, όταν δεν τιμωρεί τους προδότες του Κυπριακού, στρατιωτικούς τε και πολιτικούς, τότε δίνεις και ένα μήνυμα. Και όταν συνεχίζεις την πολιτική προδοσία απέναντι στην Κύπρο, σας είπα, γιατί η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε δεν προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ για το διαρκές έγκλημα πολέμου που γίνεται και σήμερα στην ε, Κύπρο πέραν τη κατοχή τη δημογραφική αλλίωση του πληθυσμού. Είναι ένα διαρκέ έγκλημα που δεν παραγράφεται. Γιατί δεν προσφεύγει, Διότι αυτά έχουν συμφωνηθεί κατά πάσα πιθανότητα από τότε και με βάση τα συμφωνηθέντα ακολουθεί αυτή η πολιτική τη προδοσία από όλε τι κυβερνήσει. Αυτό όμω, ξέρετε, ενθαρρύνει την Τουρκία να πάει και στα επόμενα. Και τα επόμενα είναι η Κάσος που είδαμε, το Καστελόριζο, η Γαλάζια Πατρίδα, και φυσικά το μισό Αιγαίο και η Θράκη. Και αυτά δεν είναι λόγια, δεν είναι μόνο σχέδια. Μακάρι να ήταν μόνο σχέδια. Η Τουρκία αυτήν τη στρατηγική της, διότι περί πρόκειται. Προσέξτε, η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει τέσσερις κύριες περιόδους. Η μία περίοδος είναι η περίοδος της ανάπτυξης, της επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είναι από το 1453 μέχρι το 1685. Εκεί στις πύλες τη Βιέννη που σταμάτησε, αυτή είναι η πρώτη περίοδος, τέσσερις βασικές περίοδοι είπαμε. Πρώτη περίοδος που είναι η περίοδος της επέκτασης. Η δεύτερη περίοδος που είναι από το 1865 μέχρι το, για να δω λίγο και τι μέχρι το 1827, τότε δηλαδή που έχουμε την πρώτη ε, αναφορά στην αυτονομία της Ελλάδας, είναι η περίοδος της στασιμότητας, εκεί που αρχίζουν τα φαινόμενα σύψης. Από το 1828 και μετά, την ίδρυση δηλαδή του ελληνικού κράτους, και μετά είναι η περίοδος της απώλειας εδαφών και από το 1908 μέχρι το 1923 είναι η περίοδος της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή διαβάζω πώς διαβάζουν την ιστορία τους, θεωρούν ότι αυτό έχουν υποχρέωση όλη αυτή την πορεία, δείτε την σαν κινούμενα σχέδια. Να πω μια φράση που πρέπει να την δανειστούμε, animation. Δηλαδή να επεκτείνεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία, να σταματά, μετά να συρρυκνώνεται και μετά να διαλύεται. Τώρα τι, τι βλέπουν λοιπόν οι Τούρκοι την παρούσα ιστορία. Τι βλέπουν σαν πρώτον η προσάρτηση του Χατάη, δηλαδή του Σαντζακίου της Αλεξανδρέτας, ότι είναι μία ε, επαφή, μία κίνηση να αντιστρέψουν την κατάσταση που σας προανέφερα. Δεύτερον, έχουμε την άλωση της Κύπρου, του 40%, που στόχος τους είναι να την πάρουν όλοι. Και από εκεί και μετά έχουμε τις επεκτάσεις που έχει κάνει η Τουρκία και στη Συρία και στο Ιράκ υποτίθεται για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία για να φτάσουμε στη γαλάζια πατρίδα και στη Θράκη. Άρα εδώ υπάρχει μια, μια στρατηγική της Τουρκίας να γυρίσει ανάποδα την ιστορία. Τέσσερις φάσεις που σας είπα, τις γυρίσει ανάποδα τώρα. Και δεν είναι λόγια μόνο αυτά, βλέπουμε ότι αυτήν την στρατηγική την υποστηρίζει με τις κατάλληλε στρατιωτικέ δυνάμει, στρατό ναυτικό αεροπορία και με τα αντίστοιχα σχέδια, τα οποία σχέδια τα εφαρμόζει στι ασκήσει. Όταν λοιπόν τα βλέπει αυτά, και δόξα τω Θεώ, επειδή αυτά δεν κρύβονται, έχουμε αρκετά στοιχεία, α πούμε μόνο από φανερέ πηγέ, από ανοιχτέ πηγέ, έχουμε αρκετά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία πιθανόν να επιχειρήσει να καταλάβει ή περισσότερα ελληνικά νησιά. Γιατί από φέτο η Τουρκία η τουρκια αλλαξε το δόγμα τη και αντί για μία ταξιαρχία πεζοναυτών, που η ταξιαρχία πεζοναυτών είναι η καρδιά τη αποβατική επιχείρηση σε νησί. Χωρί ταξιαρχία πεζοναυτών δεν γίνεται απόφαση νησί. Είναι η καρδιά. Και άλλωστε αυτό είναι και ο ρόλο τη. Τώρα απέκτησε τρει ταξιαρχίε. Δηλαδή κάνει ένα σώμα στρατού αμφιβείων δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού αυτό από τρεις ταξιαρχίες περιπτώσει, το θέμα λοιπόν είναι το εξής με βάση τα παραδεδεγμένα για να καταλάβεις ένα νησί θα πρέπει να έχεις αποβατική ε, 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 στόλο αποβατικών σκαφών και πλοίων και αποβατική δύναμη επικουρικά έχουμε και τις, αερο, αερο, ε, τις αεροκίνητες επιχειρήσεις, τις αεροπορικές επιχειρήσεις δηλαδή και αλεξίπτωτα και ελικόπτερα και φυσικά θα έχει προηγηθεί και η προσβολή του στόχου και με πυροβολικό και με αεροπορία και με μια παντρεμένα σκάφη, γνωστά αυτά. Όμως, ό,τι και να γίνει χωρίς αποβατικά αποβα, χωρίς αποβατικά πλοία και σκάφη και χωρίς αποβατική δύναμη δεν μπορεί να γίνει αποβατική επιχείρηση σε νησί και να πάρουν νησί. Δεν γίνεται. Και δεν είναι ανάγκη τώρα να σου το εξηγήσω, έστω ότι έχουν 500 ελικόπτερα και κατεβάζουν 5.000 ανθρώπους σε ένα νησί. Την πρώτη, δεύτερη μέρα, μετά, πώς θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι, με τι πυρομαχικά θα πολεμήσουν. Διότι και τα νησιά μας, η Μητυλήνη μπορεί να έχει και 40 και 50.000 στρατό πάνω, μαζί με τους εφέδρους. Πώς θα πολεμήσουν λοιπόν, πού θα κρυφτούν, θα τους λιανίσουν οι δικοί μας. Για να καταλάβεις ένα νησί πρέπει να το απομονώσεις και να μπορούν τα αποβατικά σου να αποβιβάζουν πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, τρίτο κύμα και καθημερινά να μεταφέρουν διοικητική μέρη, να χωματολογικά μηχανήματα κτλ. για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί τη στο νησί. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν αυτά και τα γνωρίζουμε και αν, επαναλαμβάνω, εάν φτάσουμε διότι υπάρχουν διάφοροι ενδείκτες για το ότι η άλλη πλευρά σχεδιάζει αποβατική επιχείρηση. Αν δούμε λοιπόν τους ενδείκτες, μπορούμε, υπάρχει ένα, μια διαδικασία, μπορούμε να υπολογίσουμε σε πόσες μέρες σχεδιάζει ο εχθρός να κάνει την απόβασή του. Αυτά δεν πάνε να κάνει ένα προληπτικό χτύπημα ένα μεσημέρι, ένα βράδυ, λες πάνω να το χτυπήσω. Όχι. Όταν λοιπόν έχεις όλα τα στοιχεία στα χέρια σου, τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, και με βάση και ο πόλεμος ξέρετε δεν γίνεται έτσι μόνο μαζεύεις έχει προηγηθεί πολιτική ένταση είναι ολόκληρο σενάριο αυτό όταν λοιπόν είσαι πεπισμένος ότι μετά από δύο μέρες θα εκδηλωθεί η επιχείρηση και θα σου πάρει ένα νησί τότε δικαιούσε αυτό λέγεται νόμιμη άμυνα δικαιούσε όπως έκανε το Ισραήλ και δεν το κατηγόρησε κανένας δικαιούσε λοιπόν να πλήξεις εκείνα τα στοιχεία τα οποία το αφαιρούν την επιθετική ικανότητα του εχθρού. Δηλαδή βυθίζει τα αποβατικά του σκάφη και τις αποβατικές δυνάμεις αν μπορείς να τις πλήξεις αλλά εμπάσεις το μην πάμε σε ανθρώπινες απώλειες. Πάμε μόνο τα σκάφη. Βυθίζει τα αποβατικά σκάφη. Χωρίς αποβατικά σκάφη δεν μπορεί να σου πάρει νησί στο Αιγαίο. Αυτό λοιπόν είναι μια θεωρητική προσέγγιση που κάνουμε. Έρχονται λοιπόν οι φίλοι και σχολιάζουν τι λέει θα κάνουμε πόλεμο. Όχι, θα παίξουμε τι κουμπάρε. Είπαμε εμεί να κάνουμε πόλεμο. Ε, τι θα καθίσουμε να μα ε, αυτόσουν, Λέει, θα κηρύξει τον πόλεμο. Μα δεν γίνεται. Εμεί δεν το κάνουμε αυτό όταν υπάρχει, ο καιρό είναι εν εθρία. Αυτό θα γίνει όταν ήδη μπήκαμε στη διαδικασία του πολέμου. Ξέρουμε ότι σε δύο μέρε θα επιτεθούν, την άλλη μέρα θα επιτεθούν. Και τότε κάνει το προληπτικό πλήγμα. Αυτό λοιπόν, ξέρετε. Και δεν είναι, δεν είναι ανάγκη αυτό να το έχουμε και κρυφό, είναι ξέρετε και ένας τρόπος αποτροπής. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο, ε, τι να πω τώρα, αυγαίνουν δηλαδή, μπορεί να βγουν κάποιοι στις, στις εφημερίδες και να πούνε πολεμικάπηρη και τα λοιπά. να σας πω κάτι, η ιδεολειψία μας παρασέρνει σε παραλογισμό πρέπει να βλέπουμε τα, μάτια, τα, πράγματα με καθαρό μάτι. Εμείς όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως, πλούσιοι, φτωχοί, εγγράμματοι, λιγότεροι εγγράμματοι, αγράμματοι, αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί, έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε την πατρίδα. Και όταν η πατρίδα, με στοιχεία επαναλαμβάνω, είμαστε σίγουροι ότι κινδυνεύει, επαναλαμβάνω το είδος του κινδύνου που σας περιέγραψα, τότε το προληπτικό πλήγμα είναι υποχρέωση είναι υποχρέωση άμα θέλουμε να σεβαστούμε και τους Έλληνες που κατοικούν στα νησιά και τους στρατιώτες μας που θα τα υπερασπιστούν, θα αν θέλετε και τους Τούρκους τους απλού για να μην ε, χαθούν τζάμπα σε έναν πόλεμο. Το προληπτικό πλήγμα λοιπόν είναι προϋπόθεση για την εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδας. Και θα έλεγα ότι αυτό έπρεπε να αποτελέσει και αντικείμενο συζητήσεων στις τηλεοράσεις, συνεχών συζητήσεων. Εκεί μπορεί να πει κάποιος, γιατί εγώ δεν λέω ότι τα λέω όλα σωστά, μπορεί να υπάρχει κάποιο κενό σε αυτά που λέω, μπορεί να κάποιο κάτι να μην είναι σωστό, μέσα από το διάλογο βγαίνουν αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνεται με έναν παραγωγικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν προβληματίστηκα αυτές τις μέρες και επειδή ταξίδευα και δεν είχα τη δυνατότητα να διαβάσω και πολύ για την εκπομπή το σκέφτηκα και είχα, ε, αποφάσισα να, ε, το, ε, να το κάνω πρώτο θέμα δε, απόψε στην εκπομπή μας. Να πάω σε ένα δεύτερο θέμα που πραγματικά με προβλημάτισε. Το είδα στο τουρκικό τύπο εκεί, όπως δεν είχα χρόνο γιατί έπρεπε να διαβάσω και τις ομιλίες, αλλά εν πάση του, τόσο είτε, έκανα κάποια περίγηση στα τουρκικά. Οι Τούρκοι λοιπόν κου, κουμποριμονούν, κουρφεύκουν τα που λέμε στα ποντιακά, ότι δημιουργείται μία κοινή μοίρα, πολεμικών αεροσκαφών μεταξύ από την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας και του Κατάρ και σε αυτήν τη μοίρα η Τουρκία συμμετέχει νομίζω με 5 ή 6 F-16 και το Κατάρ μεταξύ άλλων και με Ραφάλ Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα ότι ε, τα έχει στείλει ήδη νομίζω τα F-16 η Τουρκία εκεί στο Κατάρ ότι οι Τούρκοι ε, χειριστές θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αερομαχίες με ραφάλ, να δουν τα ε, όλα τα χαρακτηριστικά τους, να τα κλέψουν δηλαδή, να εθιστούν για να μπορέσουν έτσι να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα ελληνικά ραφάλ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει την ελληνική ε, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, την πολιτική όσον αφορά τη σχέση της Ελλάδας με το Κατάρ, διότι δηλαδή, τώρα τι κάνει Νιάου στα κεραμίδια, γιατί το κάνει αυτό το Κατάρ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνετε αυτό είναι μια εχθρική πράξη προς την πατρίδα μας. Ε, και εκεί έρχεται η δουλειά των πολιτικών και των διπλωματών. Και φυσικά των στρατιωτικών να καθίσουν να εξετάσουν όλες αυτές τις πτυχές αυτής της συνεργασίας Τουρκίας-Κατάρ και να δουν τι μέτρα πρέπει να πάρουμε ούτω ώστε να μετριάσουμε την ζημιά αν θέλετε που μπορεί να προκληθεί στην ελληνική πολεμική αεροπορία από αυτήν την ιδιότυπη συνεργασία της Τουρκίας με το Κατάρ στο πλαίσιο αυτής της κοινή μοίρα που συγκροτείται με συμμετοχή τουρκικών F-16 και αεροσκαφών RAFAL του Κατάρ. Επίσης υπάρχει πάλι στα τουρκικά ζητήματα ένα θέμα. Αυτό σχετίζεται με την συνεργασία της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου και αγωγών που υπάρχει με, την, με τις ρωσικές ενεργειακές εταιρείες αυτός ο κόμβος που θα γίνει γίνεται, έγινε ήδη στην Ανατολική Θράκη και μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο που παίζει η Ουκρανία στην διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα Δεν, η Ελλάδα έχει παρακαμφθεί διπλά. Πρώτα δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε το South Stream και ξέρετε που στείλαν τον Καραμαλή οι Αμερικανοί επειδή το αποφάσισε αυτό και δεύτερον ε, μας έχουν εγκλωβίσει στον ε, ΤΑΠ και μας παρακάμπτουν με τον, ε, αυτόν τον, ε, τον κόμβο φυσικού αερίου θα στέλνουν στην Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας και εκεί θε, άλλων ε, χωρών. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι κομπάρσο στην περιοχή, να παρακολουθεί τα βήματα της Τουρκίας που κάνει μια με τη Ρωσία, μια με την Αμερική, μια με την Αίγυπτο. Έρχεται τώρα ο τέτοιο, θα το δούμε αμέσω μετά αυτό το θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα, πιστεύω πρέπει να το παρακολουθήσουμε και μια που ανέφερα και την Αίγυπτο, σε τρει-τέσσερι μέρε ο Σίση είναι στην ε, Τουρκία. Αν γίνει τελικώ, γιατί και είχε αναγγελθεί και πάλι και δεν έγινε, ε, λόγω των ζητημάτων που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Τώρα φαίνεται ότι θα γίνει. Ένας, Τούρκος, ένας Αιγύπτιος δημοσιογράφος έγραψε ότι ενώ είναι σε εξέλιξη σοβαρές επιχειρήσεις ή κινήσεις στην Λιβύη, οι οποίες ενισχύουν το Χαφτάρ, ο οποίος υποστηρίζεται από την Αίγυπτο, και φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση της Αιγύπτης Τρίπολης, που ενισχύεται από τον Ερντογάν. Και παραξενεύεται ο Αιγύπτιος δημοσιογράφος και λέει, απορώ, γιατί δεν αντιδράει η Τουρκία, γιατί παραμένει απαθή σε αυτές τις εξελίξεις. Και οικάζει, ή έχει πληροφορίες ο Αιγύπτιος δημοσιογράφος, ότι δεν θέλει να αντιπαρατεθεί στο πεδίο με τις δυνάμεις του Χαφτάρ, που υποστηρίζονται από την Αίγυπτο, γιατί, γιατί προσδοκά στρατηγικά ωφέλη από τη συνεργασία με την Αίγυπτο η οποία μπορεί να καταλήξει στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Τουρκίας-Αιγύπτου. Αυτό το ξέρετε είναι ένα καταστροφικό σενάριο. Αυτό είναι ένα καταστροφικό σενάριο. Αν γίνει αυτό ας τα μαζέψουν όλα. Να μαζέψουν ό,τι έχουν και δεν έχουν από κυβέρνηση, πρωθυπουργοί και υπουργοί εξωτερικών και να πάνε από εκεί που ήρθαν. Αυτό θα, προ, θα είναι μια τεράστια ήττα του ελληνισμού, δηλαδή ενώ δεν φρόντισαν να οριοθετήσει Ελλάδα με την Κύπρο, που είχαμε το δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο, αφήσαμε σκόπιμα την πόρτα ανοιχτή για να υποστούμε αυτήν την τραγική ε, ε, συνέπεια που θα είναι η οριοθέτηση, τότε η Κύπρος όντως θα γείται μακράν. Μας αποκόπτουν από την Κύπρο. Φυσικά αν γίνει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα θα καταργηθεί το τουρκολιδικό μνημόνιο εκ των πραγμάτων, διότι η Αίγυπτος δεν μπορεί να ακυρώσει την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία. Εάν λοιπόν κάνει κάτι τέτοιο με την Τουρκία, ε, τότε θα πρέπει να υπάρχει και ένα τριεθνές μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Τουρκίας. Αν υπάρχει τριεθνές, δεν μπορεί στη συνέχεια η Τουρκία να τρυπάει τα δικά μα σύνορα, αφού δέχεται τριεθνέ. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Στο, στο, υπάρχει άρθρο στη Συμφωνία Ελλάδα-Ειγύπτου που λέει ότι αν ένα από τα δύο μέρη θελήσει να οριοθετήσει με τρίτο μέρο, τότε πρέπει να ενημερώσει το άλλο. Δεν ξέρω τι ακριβώ σημαίνει αυτό, αν είναι απλή ενημέρωση, αν πρέπει να διαβουλευτεί, αν πρέπει να πάρει άδεια, αλλά αν πρέπει απλώ να μα ενημερώσει, θα μα πει Αίγυπτο, ξέρετε, εγώ θα, πάει, θα οριοθετήσουμε με την Τουρκία. Δεν είναι απλό, είναι εξαιρετικά σύνθετο το ζήτημα. Πιστεύω ότι όλον αυτόν τον κόμβο, τον κόμβο που έχει δημιουργηθεί αφού δεν οριοθετήσαμε εμείς με την Κύπρο μόνο ένα διεθνές δικαστήριο μπορεί να, τον, ε, να το λύσει αυτό το ζήτημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χτυπάμε ένα καμπανάκι το οποίο καμπανάκι μας το χτύπησε ο Αιγύπτος Δημοσιογράφος ο Σταύρος το διάβασε και με ενημέρωσε. Λοιπόν, να δούμε... Τώρα, διαβάζω ότι και πληροφορούμε ότι επικρατεί προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση από τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, ιδιαίτερα με τα υποβρύχια και με, τα, με τις ναυπηγήσεις νέων πλοίων επιφανίας και το νέο αεροπλανοφόρο ότι σκοπεύει η Ελλάδα να παραγγείλει επιπλέον φρεγάτα μπελαρά από την Γαλλία και επιπλέον υποβρύχια. Ε, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα ότι ένα κράτο με στρατηγική δεν ακολουθεί κατά πόδα τι κινήσει τη ε, γειτονική χώρα. Ένα κράτο με στρατηγική κινείται με βάση αυτό που επιτάσσει η στρατηγική που έχει ε, αποδεχθεί, που έχει συγκροτήσει και έχει αποδεχθεί. Δεν μπορούμε άλλο να παρακολουθούμε έτσι τη χώρα μα να δρά αντανακλαστικά. Δεν είσαι χώρα τότε. Ε, εντάξει και να πούμε και την τελευταία μας είδηση για να κλείσουμε ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος Αξουνγκουρ από, από αυτά που καμαρώνει η Τούρκοι, που είναι πραγματικά ένα μη οπλισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος. το είδα σε βίντεο να καταπίπτει σε μία συνοικία του Κερκούκ το Κερκούκ είναι μία περιοχή που την έχω επισκεφτεί τρεις-τέσσερις φορές το ίδιο το Κερκούκ, για να πας από την Αρμπίλ στο Κερκούκ, ειδικά αν πας απόγευμα ή βράδυ, λες και βρίσκεσαι σε ένα τοπίο κινηματογραφικό, δηλαδή από τα χωράφια υψώνονται ε, φωτιές, είναι φυσικό αέριο που καίγεται, παντού μέσα, ε, ε, μια κατάσταση πραγματικά λες και είναι ε, κάτι με αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε στα, τα, στα παιδιά. Είναι μια περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο. Το πετρέλαιο βρίσκεται πολύ ψηλά και φυσικό αέριο πολύ ψηλά και είναι και άριστη ποιότητα. Δηλαδή, άλλο να εξορίσει πετρέλαιο από τα 200 και 300 μέτρα και άλλο από τα 50 και από τα 20. Το κόστο, αντιλαμβάνεστε. Εκεί λοιπόν η Τουρκία έχει βλέψει. Οι βλέψει αυτέ ε, ανάγονται στον εθνικό όρκο και προσπαθεί να τι πραγματοποιήσει βασικά με δύο τρόπους ο ένας είναι επικαλείται ε, η Τουρκία την τρομοκρατική απειλή που συνιστούν οι αντάρτες του ΠΚΚ και έχει δημιουργήσει αρκετές βάσεις στο βόρειο Ιράκ στο νότιο Κουρδιστάν δηλαδή στο αυτόνομο Κουρδιστάν συνήθως έχει καταλάβει την περιοχή από τότε που έγινε η επιχείρηση απελευθέρωση της Μοσούλης από το Ισλαμικό κράτος η Τουρκία έστειλε αυτοβούλος μια ταξιαρχία η οποία Εδρεύει έκτοτε σε ένα στρατόπεδο στην Πασίκα, σε ξένη χώρα. Σε ξένη χώρα. Για διεκδική ρόλο στη Μοσούλη και στο Κερκούκ κατοικούν από 60-70 χιλιάδες τουρκομάνοι Σουνίτες τους οποίους το κόμμα των κρίζων λύκων τους έχει εξοπλίσει μαζί με την ΜΜΗΤ και τη Διοίκηση ανορθοδόξου Πολέμου τους έχει εξοπλίσει, έχει κάνει κανονικό στρατό και είναι κράτος εν κράτη στην περιοχή άρα με τους τουρκομάνους του Κερκούκ και την ταξιαρχία στην Πασίκα η Τουρκία έχει ως απότερο στόχο να προσαρτήσει αυτή την περιοχή και να επεκτείνει τα σύνορα της Τουρκίας μέχρι τη γραμμή Κερκούκ Μοσούλη, Χαλέπι να βγει στην Λατάκια και από εκεί και μετά φυσικά ολόκληρη την Κύπρο και το Μισό Αιγαίο Αυτό είναι, αυτός είναι ο εθνικός Όρκος. και πετούσε λοιπόν αυτό το άξουγούρ και είδα να πέφτει. Όπως λέμε ένα στέρι πέφτει πέφτει αυτό. Και έπεσε φλεγόμενο. Τώρα δεν είναι γνωστό αν το κατέριψαν με αντιαραμπορικό πύραυλο ή αν κατέπεσε με ηλεκτρονικό πόλεμο. Δεν είναι γνωστό, απλά γνωρίζουμε ότι ίσως είναι το 19ο ή το 20ο μη επαδρομένο αεροσκάφος από την αρχή του έτους που χάνει η αν κατεπεσε με ηλεκτρονικο πολεμο δεν ειναι γνωστο απλα γνωριζουμε οτι ισως ειναι το 19 ο το 20 ο μη επαδρομενο αεροσκαφος απο την αρχη του ετους που χανει η τουρκια στην περιοχή. πιθανότατα οι Κούρδοι έτσι λένε τώρα και διάφοροι Τούρκοι δεν έχουν τσιμουδιά για αυτό το ζήτημα αλλά διάφοροι Τούρκοι αναλυτές που στάζουν κάποιες πληροφορίες από κάπου λένε ότι πιθανόν το Ιράν προμήθευσε στους Κούρδους του ΠΚΚ ε, συστήματα τα οποία μπορούν και καταρρύπτουν αυτά τα αεροσκάφη γι' αυτό έχουμε 20 που κατέπεσαν ε, υπάρχουν συγκεχημένες πληροφορίες στον, στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ το, η, ο διοικητής της αντερρυπηρικής άμυνας του Ιράκ είπε το καταρρύψαμε, μετά είπε δεν το καταρρύψαμε εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα θέμα εκεί ήθελα να το θίξουμε και αυτό ότι πέφτουν πέφτουν πέφτουν. Τέλος ένα F-16 από αυτά που έδωσαν η Ολλανδία και το Βέλγιο στην 10 έδωσαν μέχρι στιγμής ε, κατέπεσε συνετρίβει σκοτώθηκε και ο πιλότος του της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, δεν υπάρχουν, ποιος θα μας πει την αλήθεια τώρα, κανένας. Άλλοι λένε ότι έπεσε από λάθο. άλλοι λένε ότι μπορεί να καταρρίφθηκε, ε, κατέπεσε, όταν ε, η Ρωσία έκανε τη μεγάλη πυραυλική επίθεση, επί δύο μέρες που ε, κτυπούσε ενεργειακούς στόχους ε, Άλλοι λένε ότι το κατέριψε πύραυλος αντιεροπορικό ε, αντιαεροπορικός της Ρωσίας. Ε, εν πάση περιπτώσει είναι μια σοβαρή απώλεια, ένα F-16 από αυτά που πήρε μόλις προχθές η Ουκρανία και μάλιστα ο Ζελένης και είπε ότι τα χρησιμοποιήσαμε για να καταρρύψουμε πυράβλους και μια πανδρομενα αεροσκαφη αεροσκάφη, ένα F-16 έχει πέσει. Επίσης, ακούω και διαβάζω διάφορα για το Κούρσκ. Σας είπα, το Κούρσκ ήταν μια τακτικού χαρακτήρα επιτυχία του Ουκρανικού στρατού όμως δεν εντάσσεται σε κάποια στρατηγική ενώ τα άλλα που κάνει η Ρωσία έχει μια στρατηγική μια στρατηγική πιθανότητα να φτάσει μέχρι το Δνύπερο ποταμό και να κρατήσει αυτές τις περιοχές η Ουκρανία δεν, δεν ξέρω αν έχει στρατηγική να κρατήσει αυτή την περιοχή αλλά εάν σταθεροποιηθεί η Ρωσία στις περιοχές που σχεδιάζει να ε, καταλάβει μετά μπορεί να μεταφέρει δυνάμεις και να εκδιώξει τους Ουκρανούς. Θέλω να πω οι Ουκρανοί δεν έχουν στρατηγική ενώ οι Ρώσοι έχουν στρατηγική και ίσως αποδειχθεί εάν τελικώς γίνει το σενάριο επαληθευτεί αυτό που λέω δηλαδή εκδιώξουν τελικά τους Ουκρανούς σε επόμενη φάση από το Κούρσ τότε θα το θυμηθείτε θα ζητήσουν ευθύνε από τον Σύρσκι διότι έστειλε στο θάνατο επίλεκτες μονάδες που ήταν εξαιρετικά χρήσιμες για να κρατηθεί το Προκόρσκ, το Τορέτσκ, το Τσάσιβιάρ, τα οποία και τα τρία αυτά κινδυνεύουν από τις ρωσικές, ρωσικές δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Αύριο επιστρέφουμε και θα κάνουμε τα κλασικά μας δελτία. νύχτα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.